Πάμε στη Γεωργία Γαρατζιώτη γιατί έχουμε συνέχεια των τουρκικών προκλήσεων. Τελευταίες πληροφορίες, Γεωργία. Νίκο, οι Τούρκοι διατηρούν την ένταση στον ουρανό του Αιγαίου με παραβιάσει που οδήγησαν σήμερα σε σκληρέ αερομαχίε. Η τουρκική αεροπορία έστειλε σήμερα 20 μαχητικά αεροσκάφη, δύο μη επανδρομένα και ένα κατασκοπευτικό για να παραβιάσουν τον εθνικό ενέριο χώρο. Ελληνικά μαχητικά από Σκύρο και Κρήτη έσπευσαν να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα τουρκικά αεροσκάφη. Μάλιστα, οι αναχαιτήσει εξελίχθηκαν σε σκληρέ αερομαχίε σε 7 εμπλοκέ μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών, καθώ οι Τούρκοι δεν έφευγαν. Τώρα, Νίκο, όσον αφορά στο γεωτρύπανο, παρά το γεγονό ότι Ξεκινά η γεωτρήση σε τουρκική φαλοκρηπίδα. Στην Αθήνα δεν υπάρχει κανένα εφησυχασμό. Η Αθήνα συνεχίζει να παρακολουθεί τι τουρκικέ κινήσει και παραμένει σε τιμότητα. Πρέπει να σου πω ότι οι στρατιωτικέ πηγέ μου έλεγαν ότι κομβικό ρόλο στην επιλογή από την άγκυρα ενό ήπιου σεναρίου έπαιξε ο στρατηγό Καβόλου, ανώτατο συμμαχικό διοικητή, ο οποίο πριν έρθει στην Αθήνα επισκέφθηκε την άγκυρα και μετέφερε το μήνυμα των συμμάχων. Τι είπε λοιπόν στου Τούρκου ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν επιθυμούν καμία ένταση μεταξύ Ελλάδα-Τουρκία. Και σύμφωνα με πληροφορίε, οι Τούρκοι του απάντησαν ότι το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρξει ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, Νίκο, τι εννοούν οι Τούρκοι με τη φράση το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό θα φανεί από τι τουρκικέ κινήσει στο πεδίο. Στρατιωτικέ πηγέ ολοκληρώνοντα, να σου πω, επισημένουν στο Όπεν ότι είμαστε στην πρώτη φάση των γεωτρήσεων. Τα τουρκικά σχέδια δεν άλλαξαν ξαφνικά. Οι νέοι εξοπλισμοί τη Ελλάδα συνεχίζουν να προκαλούν ενόχληση στου Τούρκου. Η Άγκυρα έριξε προσωρινά του τόνου, καθώ τα επόμενα 24 ώρα η τουρκική αντιπροσωπεία μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον για επαφές για τα τουρκικά F-16, θέλουν να σπάσουν το αμερικανικό μπλόκο, θέλουν να πάρουν τα αεροπλάνα και έτσι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα Γιώργια. καλό κλίμα συμμόρφωση για να καταφέρουν όσα περισσότερα μπορούν.